Ανοίξτε τις γραφές σας να διαβάσουμε από το, 3, από το 29 έως το 32. Σελίδα 177. Διάβασα εδώ. Και εκείθεν θέλετε εξητήσει Κύριον τον Θεόν σας και θέλετε ευρύ Αυτόν, όταν εξητήσετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Όταν ευρεθείς εν θλίψη και σε εύρωση πάντα ταύτα εν τες εσχάτες ημέρες, τότε θέλεις επιστρέψει προς Κύριον τον Θεόν σου και θέλεις ακούσει την φωνήν αυτού. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός εκτύρμων. Δεν θέλεις εγκαταλείψει, ουδέ θέλεις εξολοθρεύσει, ουδέ θέλει λησμονήσει την διαθήκη των πατέρων σου, την οποία όμως προς αυτούς. Μάλιστα. Και εκείθεν θέλετε εξητήσει Κύριον τον Θεόν σας. Πού εκείθεν? Από το 27 μας λέει, αφού λέει πάρετε και κάνετε είδωλο τίποτα εικόνα την ως μορφής και πράξετε πονηρά ενώπιον μου, λέει από το 25, και πονηρά ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου ώστε να παρολογήσετε αυτόν, λέει στο 27, και θέλει σας διασκορπίσει ο Κύριος μεταξύ των λαών και θέλετε εναποληφθεί ο λίγοι τον αριθμό μεταξύ των εθνών στα οποία σας φέρει ο Κύριος, λέει στους Ισραηλίτες. Και πραγματικά διασκορπιστήκανε σε όλα τα έθνη και μείνανε λίγοι. 2 εκατομμύρια μαζευτήκανε μετά τον πόλεμο, ενώ 6 εκατομμύρια εξαφάνισε αυτός ο Χίτλερ. Καταστραφήκανε πραγματικά, δηλαδή ενώ έπρεπε να είναι ένας λαός πολυάριθμος, μεγαλύτερος και από την Ελλάδα και από άλλα μικρότερα έθνη, μείνανε λίγοι. Και έρχεται τώρα στο σημερινό μάθημα και λέει «Και εκείθεν θέλετε εξητήσει Κύριον των Θεών σας». Από εκεί που θα βρεθείτε διασκορπισμένοι, θα εξητήσετε Κύριον των Θεών σας και θέλετε ευρύ Αυτόν, προσέχετε είναι κανόνας αυτός, όταν εξητήσετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Αυτός είναι κανόνας. Θα εξητήσετε τον Κύριο και θα τον βρείτε όταν τον εξητήσετε εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Πολλές φορές κάνουμε μία ευχή. Α, Κύριε, να με βαπτίσεις με Πνεύμα Άγιο. Λέμε, το ζητάει ο άνθρωπος. Δεν το ζητάει εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής. Εάν το ζητήσω με εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής, τότε γίνεται. Θέλετε με εξητήσει και θέλετε με ευρύ, όταν με εξητήσετε εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Εάν είναι με τα 3/4 της καρδιάς, σημαίνει ότι και αν δεν γίνει δεν πειράζει. Εντάξει τότε, αφού δεν πειράζει. Έχω ανάγκη από αυτό, αλλά αν δεν έχεις δεν πειράζει. Και αν δεν το έχω, δεν με νοιάζει. Άμα δεν σε νοιάζει, άστο. Ο Θεός λοιπόν έχει αυτό τον κανόνα. Θα τον ζητήσουμε και θα τον βρούμε όταν τον εξητήσουμε εξ όλης της καρδίας ημών. Ζήτα το Θεό με όλη σου την καρδιά και όλη την ψυχή και θα τον βρεις. Όταν ευρεθείς εν θλίψη, όταν θα είστε διασκορπισμένοι στα έθνη και σε εύρωση πάντα ταύτα εν τες εσχάτες ημέρες, τις ημέρες τις δικές μας, θα σε βρούνε όλα αυτά, όπως τους βρήκανε με το Χίτλερ και με όλους αυτούς που τους καταδιώξανε. Δεν τους καταδίωξε μόνο ο Χίτλερ. Στη Ρωσία, στην Τσεχοσλοβακία, στην Γερμανία, σε όλα τα μέρη του κόσμου, ό,τι γινότανε κακό, δηλαδή οι Εβραίοι το κάνανε. Και κάνανε οι Ρούσοι εναντίον τους και σκοτώνανε χιλιάδες Εβραίους. Εν τες εσχάτες ημέρες, τότε θέλεις επιστρέψει προς Κύριον των Θεών σου. Και θέλεις ακούσει την φωνήν αυτού. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι ο Θεός ικτήρμων. Δεν θέλει σε εγκαταλείψει, ουδέ θέλει σε εξολοθρέψει, ουδέ θέλει λησμονήσει τη διαθήκη των πατέρων σου, την οποία όμως προς αυτούς. Τότε στις έσχατες ημέρες θα με ζητήσετε και θα επιστρέψετε προς τον Κύριο των Θεών σας και θα ακούσετε τη φωνή είναι αυτό. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να σωθεί ο άνθρωπος και να βρει το Θεό. Να γυρίσει πίσω, να ζητήσει το Θεό με όλη την καρδιά και να τον παρακαλέσει με όλη του την καρδιά και τότε τον βρίσκει το Θεό. Έτσι θα γίνει στους Ισραηλίτες, οι οποίοι όχι τώρα δεν πρόκειται να πιστέψουν οι Ισραηλίτες, αλλά μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και αφού έρθει ο Αντίχριστος επάνω στον κόσμο αυτόν και θα καθίσει 7 χρόνια και θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός και θα γίνει το βδέλυγμα της ερημόσεως στο ναό που θα κτίσουν οι Ισραηλίτες. Εκεί είναι βδέλυγμα της ερημόσεως και το λέει βδέλυγμα γιατί θα καθίσει μέσα στο ναό σαν Θεός ο Αντίχριστος
και θα είναι θλίψη 45 ημερών, λέει στο τελευταίο κεφάλαιο του Δανιήλ. Εκεί αν μετρήσετε 1290, μακάριος ο οποίος ζήσει, λέει, ημέρας χίλιες τόσες. Αυτό και αν κάνετε την αφαίρεση είναι 45 μέρες. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, θα γίνει η θλίψη, η οποία δεν έγινε ποτέ, ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει. Και αν δεν συνετέμνον το ημέρε, κανείς δεν πρόκειται να σωθεί. Δεν είναι που θα καθίσει ο αντίχριστος στο ναό του Θεού ως Θεός, αλλά θα τους διαλύσει πραγματικά τους Ισραηλίτες, οι οποίοι θα διασκορπιστούν μέσα στην έρημο. Αλλά θα δεχτούν τον Ιησού Χριστό τότε και θα πούνε: Κύριε, σώσε μας. Κύριε, εμείς σε σταυρώσαμε. Και αυτό το έχουμε διαβάσει στο Ζαχαρία, στο 10ο κεφάλαιο, που λέει ότι θα επιβλέψουν σε αυτόν τον οποίον εξεκένησαν. Διαβάστε τώρα από το 32 εδάφιο μέχρι το 39. Είναι πολύ σπουδαίο. Κάθε κομμάτι είναι ένα μάθημα. Διότι ερώτησον τώρα περί των προτέρων ημερών, έτινες υπήρξαν πρότερών σου, αφής ημέρας επίησε ο Θεός των άνθρωπων επί της γης, και ερώτησον απ' άκρου του ουρανού έως άκρου του ουρανού, αν εστάθη τι ως το μέγα τούτο πράγμα ή αν οικούσθη όμοιον αυτού. Ήκουσε ποτέ λαός την φωνή του Θεού, λαλούντος εκ μέσου του πυρός καθώς σοι ήκουσας και έζησε, ή εδοκίμασεν ο Θεός να έλθει να λάβει σε αυτόν έθνος εκ μέσου άλλου έθνους με δοκιμασίας, με σημεία και με θαύματα και με πόλεμον και με κρατιάν χείρα και με εξυπλωμένων βραχίωνα και με μεγάλα τέρατα, κατά πάντα όσα Κύριος ο Θεός σου έκαμε δια σας εν Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών σου. Εισέ εδείχθη τούτο, δια να γνωρίσεις ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Εκ του ουρανού σε έκαμε να ακούσεις την φωνήν αυτού, δια να σε διδάξει. Και επί της γης έδειξεν εισέ το πύρ αυτού το μέγα και τους λόγους αυτούς ήκουσας εκ μέσω του πυρός. Και επειδή η γάπα τους πατέρα σου δια τούτο έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς και σε εξήγαγεν έμπροσθεν αυτού εξ Αιγύπτου δια της κρατεάς αυτού δυνάμεως, δια να καταδιώξει απ' εμπροσθέν σου έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερά σου, δια να σε εισαγάγει, δια να σε δώσει την γη αυτών κληρονομίαν καθώς την σήμερα. Μάλιστα. Διότι ερώτησον τώρα περί των προτέρων ημέρων, έτινες υπήρξαν πρότερών σου, αφής ημέρας επίησε ο Θεός τον άνθρωπο επί της γης. Από την ημέρα που έκαμε ο Θεός τον άνθρωπο, ρώτησε. Και ερώτησον απ' άκρου του ουρανού έως άκρου του ουρανού. Όπου θέλεις πήγαινε και ρώτα, ανεστάθη τι ως το μέγα τούτο πράγμα ή αν οικούσθη όμοιον αυτού. Ποιο δηλαδή? Ήκουσε ποτέ λαός τη φωνή του Θεού λαλούντος εκ μέσου του πυρός καθώς σοι ήκουσας και έζησε? Πιστεύουμε σε μια θρησκεία. Άκουσες ποτέ τη φωνή του Θεού? Άκουσες ποτέ το Θεό τον οποίο λατρεύεις να σου μιλάει? Είδες ποτέ το Θεό τον οποίο λατρεύεις να έχει ενέργειες μέσα στη ζωή σου, να επέμβει και να σε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, να κάνει έλεος και ευλογία και να σε θεραπεύσει, να σου αποκαλυφθεί σε ενύπνιο, σε όραση και ακόμη και μπροστά σου να φανερωθεί? Εδώ τους μιλάει και του έχεις ένα ζωντανό Θεό. Δεν πιστεύουμε σε μια θρησκεία. Όλοι μιλάει, η θρησκεία μας είναι η καλύτερη, η θρησκεία μας και η θρησκεία. Τι να την κάνω τη θρησκεία σου? Τι να την κάνω τη θρησκεία σου? Στη θρησκεία σου δεν ανήκουν όλος ο κόσμος? Στη θρησκεία σου δεν είναι όλοι φυλακισμένοι, ναρκωμανείς, τα πορνοστάσια, οι κινηματογράφοι που είναι αυτό γεμάτοι? Στη θρησκεία δεν ανήκουν? Είναι κανείς ο οποίος να γράφει ταυτότητά του ότι δεν είναι, ας πούμε, χριστιανός? Τι να το κάνω τη θρησκεία εγώ? Εγώ θέλω να γνωρίσω τον Χριστό, θέλω να δω τον Κύριο, θέλω να έρθει να με εμπιστευτεί, να μου μιλήσει, να μου φανερώσει πραγματικά ότι είναι αληθινός. Και αυτό μιλάει ο Κύριος, ότι εγώ είμαι Θεός που σας μίλησα και μάλιστα παρουσιάστηκα και ζήσατε, που έπρεπε να πεθάνετε από την παρουσία μου. Ακούστηκε ποτέ τέτοιο πράγμα? Ακούστηκε κανένας Θεός να παρουσιαστεί και να μιλήσει στους δικούς του? Ποτέ δεν έγινε. Και εκεί είναι το ακριβώς το ζήτημα, διότι γράφει σε ένα περιοδικό κάποιος: το Πνεύμα το Άγιο Θεός δεν το δίνει στους ανθρώπους, είναι μέσα στην Εκκλησία και περιφέρεται και τακτοποιεί τα πράγματα και κάνει τούτο.
ποια εκκλησία είναι και περιφέρεται, αστειεύεσαι. Ότι στο κτίριο μέσα έρχεται και περιφέρεται, τι θα το κάνει το κτίριο ο Θεός? Αφού λέει θα εχείω το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Όχι περιφέρεται μέσα στην εκκλησία λέει και δημιουργεί αυτά και κάνει εκείνο και κάνει τ' άλλο. Τι να κάνει, δεν κάνει τίποτα. Το πνεύμα του Άγιου εχείεται στον άνθρωπο. Θέλω εκεί το πνεύμα με επί πάσα σάρκα. Θα προφητεύσουν οι ίσας και οι θυγατέρες σας. Οι νεανείς σας θα δουν οράσεις. Οι πρεσβύτεροι σας ενύπνια. Και αυτή είναι η αληθινή πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι ο αληθινός Χριστός ο οποίος είναι αρχηγός μας και η αληθινή θρησκεία που είναι το Ευαγγέλιο που είναι καταστατικό της ζωής μας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τα άλλα όλα είναι σχόλια και λόγια. Άλλοι έχουν καταστατικά, άλλοι έχουν παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Τι θα κάνουμε, αυτά δεν τα θέλω. Θέλω μόνο να ξέρω τι λέει ο Θεός για να κάνω αυτό που μου λέει. Δεν θέλω να κάνω τίποτα παραπάνω, ούτε παρακάτω όμως. Ρώτησε λοιπόν, ήκουσε ποτέ λαός τη φωνή του Θεού λαλούντος εκ μέσου του πυρός καθώς εσύ ήκουσας και έζησε? Ή εδοκίμασε ο Θεός να έρθει να λάβει εις αυτόν έθνος εκ μέσου άλλου έθνους με δοκιμασίας, με σημεία, με θαύματα? Μας έχει πάρει μέσα από τον κόσμο, όπως τους Ισραηλίτες τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και μας πήρε λαό του μέσα από τον κόσμο. Και μας πήρε με σημεία και με τέρατα και με θαύματα. Στον καθένα έκανε ένα θαύμα για τον πίστη ο Θεός. Εδώ έχουμε χαρτοπαίκτες, ηλιστές, βλάστημους, ναρκωμανείς, διάφορους ας πούμε. Ακόμη είναι φυλακισμένοι άνθρωποι διότι ήταν διαρρήκτες και γίνανε χριστιανοί. Και ακόμη πληρώνουν ας πούμε, δεν έχουν βγει από τη φυλακή, αλλά έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Ο Θεός όμως για να πείσει έναν άνθρωπο να κάνει αυτό το πράγμα, πάει να πει ότι ο άνθρωπος αυτός κάτι είδε στη ζωή. Γράφει ένα περιοδικό για έναν αδερφό ψάλτη στην Κέρκυρα, ο οποίος αυτός λέει, ο Δημήτρης, που ενώ είχε ωραία φωνή και την πουλούσε και τη φωνή στην εκκλησία μας και έπαιρνε και το μισθό του και έβγανε και τα τυχερά του, έφυγε από την εκκλησία μας και πάει τώρα και μοιράζει τις εφημερίδες των Πεντηκοστιανών. Και εγώ ρωτάω, λέω, για να το κάνει αυτό ο άνθρωπος και να αφήσει μισθό, τυχερά και τιμές, τι είπα να πει? Κάτι γνώρισε. Πώς να γνωρίσεις τώρα να αφήσεις τον κόσμο, την αμαρτία, την προσωπικότητά σου, να παρνηθείς σε αυτόν χωρίς να είναι τίποτα? Έτσι για γούστο θα πάμε να μας βρίζουν οι άλλοι και εμείς θέλουμε να είμαστε πεντηκοστιανοί, να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο. Έτσι. Ήρθε ο Θεός και μας μίλησε. Για να γίνει αυτό στον άνθρωπο αυτό σημαίνει ότι κάτι πολύ δυνατό έγινε στη ζωή του. Είδε το χέρι του Θεού πολύ κρατεό. Του μίλησε ο Θεός πολύ δυνατά. Αλλιώς πώς θα τα άφηνε αυτά τα πράγματα? Εύκολα αφήνεις εσύ ένα μισθό. Όσος μισθός δεν ήταν λίγος, ήταν πολλής. Τα τυχερά. Δούλευε στο συμβολογραφείο και έβγανε κι άλλο μεγαλύτερο μισθό από το που έψελε. Από ό,τι έπαιρνε στο συμβολογραφείο. Γιατί τάφησε όμως? Τάφησε γιατί είδε τον Κύριο. Όταν έρθει ο Κύριος εδώ, ο Απόστολος Παύλος, λεγότανε Σαούλ πρώτα, το ξέρετε? Και όταν λέμε Σαούλ εννοούμε θεολόγος, ο οποίος σπούδασε παρά τους πόδας του Γαμαλίη, του μεγαλύτερου καθηγητού της εποχής εκείνης θεολογίας, και τα παράτησε και λέει εθεώρησα τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της νόσος του Χριστού. Αλλά γιατί, πώς το παράτησε αδελφέ Παύλε? Σαούλ, εσύ που θα γινόσουνα ο καθηγητής της Ιερουσαλήμ, διότι λέει με οφανερώθη ενώ επήγαινα προς τη Δαμασκό μέρα μεσημέρι, φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου και πέσαμε όλοι κάτω και ακούσαμε μία φωνή, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Λέει, ποιος είσαι εσύ τον οποίον εγώ Κύριε διώκω? Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Σκληρόν είναι να λακτίζεις το κέντρο. Ναι Κύριε, τι να κάνω? Πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι να κάνεις. Να τι του άλλαξε τη ζωή. Και έρχεται ο Παύλος τώρα μετά, γιατί από Σαούλ ονομάστηκε Παύλος. Και αντί να είναι θεολόγος της φαρισαϊκής, του Ιουδαϊσμού, ας πούμε καλύτερα, πιο σωστά,
έρχεται και φανερώνεται τώρα ότι δεν τον ενδιαφέρει τι δουλειά θα κάνει και γίνεται σκηνοποιός. Την οποία δουλειά βέβαια φαίνεται ότι ήξερε από τον πατέρα του, δεν είναι, ή κάπου είχε μάθει από μικρό παιδί, γιατί τότε τα παιδιά με δουλεύανε. Είχε μάθει σκηνοποιός. Σκηνοποιός σημαίνει ότι έραβε και έφτιανε σκηνές. Τράβαγε σαν χωράφα, ας πούμε, με τους πάγκους και... Γιατί πώς γίνεται μια σκηνή, και την εποχή εκείνη δεν είχαν μηχανές να τις ράβουν. Και πήγαινε σε κάθε πόλη και έραβε με τη σακορέφα. Ο μορφωμένος, ο επιστήμον, ο θεολόγος. Γιατί όμως, γιατί γνώρισε τον Χριστό. Τον έρθει ο Κύριος και σου πει: εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Μπορεί να κάτσει αδιάφορο. Δεν πάει, λέει ο κόσμος ό,τι θέλει μετά. Ας λέει ό,τι θέλει. Εγώ είδα τον Κύριο. Έτσι δεν είναι. Είδα τον Κύριο. Τι λέτε εσείς, δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν μας έβγαλε με σημεία και θαύματα και με πόλεμο και με κρατεά χείρα και με εξυπλωμένο βραχίωνα. Άπλωσε το χέρι του ο Θεός με εξυπλωμένο βραχίωνα και με μεγάλα τέρατα. Δηλαδή μεγάλα τέρατα σημαίνει έκαμε επεμβάσεις μεγάλες, τρομερές, δηλαδή υπερφυσικές. Κατά πάντα όσα Κύριος ο Θεός έκαμε δια σας εν Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών σου. Είσαι δείχτη τούτο για να γνωρίσει ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Και μας τα δείχνει αυτά ο Θεός για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός. Μέχρι τώρα ήσουν σε μια θρησκεία. Είδες τίποτα? Τίποτα. Ήρθες στον Χριστό, είδες τίποτα? Πολλά. Όχι τίποτα, πολλά. Και κάθε μέρα βλέπουμε. Εγώ πού να ξεφύγω, ας πούμε, που 40 χρόνια βλέπω συνέχεια θαύματα. Θαύματα στον ένα, θαύματα στον άλλον, ενέργειες στον άλλον, ενέργειες. Πού να ξεφύγω? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πού να ξεφύγω? Μπορώ να απιστήσω, μπορώ να πω ξέρεις τώρα βαρέθηκα και δεν μπορώ. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Αφού βλέπω κάθε μέρα ο Θεός και ενεργεί. Κάθε μέρα κάνει θαύματα. Και στη ζωή μου και στο σπίτι μου και στα σπίτια των άλλων και σε αδελφούς και σε νέες ψυχές, παντού. Είσαι ενδείχτη τούτο για να γνωρίσεις ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Ένας είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος. Ένας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας στέλνει. Πατέρας Υιός και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοίως και αχώριστος. Εκ του ουρανού σε έκαμε να ακούσεις την φωνή αυτού για να σε διδάξει. Γι' αυτό σε έκαμε να ακούσεις τη φωνή του από τον ουρανό, και ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, είναι η φωνή από τον ουρανό, έτσι δεν είναι? Αλλά πολλές φορές μας διδάσκει με προφητεία, με ενύπνια, με οράσεις, με πολλά πράγματα. Εκ του ουρανού σε έκαμε να ακούσεις τη φωνή αυτού για να σε διδάξει, και επί της γης έδειξε εισέ το πύρ αυτού το μέγα, και τους λόγους αυτού ήκουσας εκ μέσου του πυρός. Και ήταν το πύρ? Το Πνεύμα του Άγιο. Ήταν η νεφέλη, η οποία τη νύχτα ήταν φωτιά. Τη νύχτα γινόταν πύρ και την ημέρα εφαινόταν νεφέλη. Είναι η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Βλέπεις το Πνεύμα του Άγιο εργάζεται. Όπου δεν υπάρχει το Πνεύμα του Άγιο, δεν υπάρχει έργο. Όλα είναι σαθρά. Έτσι, αν τα κάνεις κουνιώνται, σπάνε όλα, χαλάνε. Μόνο όταν ενεργεί το Πνεύμα του Άγιο και προπορεύεται εις την οδόν και βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, τότε γίνεται το μέγα έργο αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Και επειδή η γάπα τους πατέρα σου, δια τούτο έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς και σε εξήγαγε από την γη της Αιγύπτου, δια κρατειάς αυτού δυνάμεως. Για να καταδιώξει απ' εμπροστέν σου έθνη μεγαλύτερα και ισιότερά σου, για να εισαγάγει, για να σου δώσει την γη αυτών κληρονομία καθώς την σήμερα. Και ο Θεός ενήργησε και ενεργεί. Η Εκκλησία είναι ανίκητη. Αυτό το ξέρετε. Δεν είναι ανίκητη γιατί είναι δυνατή, αλλά είναι ανίκητη γιατί έχει τον δυνατό. Έχει τον Χριστό. Μη φοβού, μη δεν εκτομώ όσα μέλης να πάτης. Ιδού ο Σατανάς θα βάλει την άσ εξ ημών στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Μη φοβηθείτε καθόλου. Θα κάνω εγώ τους εκ της συναγωγής του Σατανά να έρθουν να προσκυνήσω οι πρώτων ποδών σου και να γνωρίσω ότι εγώ σε αγάπησα. Είναι ο Κύριος ο οποίος φυλάει την Εκκλησία, βοηθάει την Εκκλησία, προσέχει την Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία δεν εννοώ το κτίριο, δεν το κάνουμε το κτίριο. Εσένα, εμένα, όλους μας, οι οποίοι ενωμένοι και αγαπημένοι είμαστε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Διαβάστε από το 39 στο 41.
γνώρισον λοιπόν την ημέραν ταύτην και θέσεν την καρδία σου ότι ο Κύριος αυτός είναι Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Δεν είναι άλλος. Και φύλατε τα διατάγματα αυτού και τα συντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, δια να ευημερήσει και ίσου με τα σέ. Και δια να μακροημερεύεις επί της γης, την οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκε εις σέ διαπαντός. Μάλιστα. Γνώρισον λοιπόν την ημέραν ταύτην και θέσεν την καρδία σου, βάλτο στην καρδιά σου. Πολλοί αδελφοί δεν βάλουν το λόγο του Θεού στην καρδιά του. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπαίνει. Μπαίνει λίγος, μπαίνει ένα μέρος, τ' άλλο δεν μπορεί. Βάλε το στην καρδιά σου, αδελφέ, την ημέρα ταύτη, ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ο Δαβίδ έλεγε, τι να άλλο έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω κανέναν άλλον παρά σε. Στον ουρανό και στη γη το Θεό. Μια φορά ο πατέρας μου μου είπε μια παροιμία. Λέω, καθώς ερχόμουν από το φροντιστήριο, λέω, πατέρα, βρήκα, λέω, τον παπατάδε. Ένας παπάς που ήταν επί κατοχής, που είχε κάνα δύο πιστόλια και 5-6 χειροβοβίδες στο σελάχι του. Αλλά ήταν καθηγητής μου όμως, το θρησκευτικό. Με βρήκε λοιπόν μετά την απελευθέρωση του 49 είναι αυτό. Με βρήκε στο δρόμο, μου λέει, πού πας, λέω, στο φροντιστήριο. Α, πού πας, στην ιατρική. Έλα από το γραφείο μας και εγώ θα σε βοηθήσω να μπεις στην ιατρική. Το γραφείο ήταν κομματικό. Εξτρεμιστικό της άκρας δεξιάς, ας πούμε. Και πήγα και το είπα στον πατέρα μου. Τι λες, παιδί μου, μπράβο, τυχερός είσαι να πας. Στάσου, λέω, πατέρα, που θα πάω εγώ τώρα και να γίνω κομματικός και να βάλω και δύο κουμπούρια στα σελάχια μου. Όχι, να μην βάλεις κουμπούρια, να πας. Λέω, εγώ έχω το Θεό, δεν έχω ανάγκη από τον παπά αυτό. Μου λέει, παιδί μου, άκουσε μια κάτι σπο. Όποιος έχει Θεό στη γη, έχει και στον ουρανό. Όποιος δεν έχει Θεό στη γη, δεν έχει ούτε στον ουρανό. Και λέω, μάθε, πατέρα μου, το ανάποδο. Όποιος έχει Θεό στον ουρανό, έχει και στη γη. Όποιος δεν έχει στον ουρανό, ούτε στη γη δεν έχει. Τίμος ο πατέρας μου τότε, ο καημένος, εν τη αφελία του, ήταν καλός, αλλά νόμιζε ότι άμα έχουμε τα ανθρώπινα μέσα θα πάμε καλά. Και μου είπε, εσύ δεν πρόκειται να προοδεύσεις, διότι με τα μυαλά που έχεις τα χριστιανικά δεν πρόκειται να πας ποτέ μπροστά. Λέω, ευχαριστώ πολύ και ο Κύριος θα φανερώσει. Έτσι, αυτή τη λέξη την είχα πάντοτε στο στόμα μου. Ο Κύριος θα φανερώσει. Ο Θεός θα σε καταστρέψει, θα σε κάνει. Μου βγάνε πολλοί αδελφοί. Λέω, ο Θεός θα φανερώσει. Εάν εγώ έχω δίκιο, θα καταστρέψει εσένα άμα θέλεις. Εάν όμως έχω άδικο, θα καταστρέψει εμένα. Συμφωνείς? Εάν αυτά που λες εσύ είναι σωστά, τότε η κατάρα του Θεού θα είναι πάνω μου. Εάν όμως αυτά δεν είναι σωστά, τότε η κατάρα του Θεού θα είναι πάνω σου. Συμφωνείς? Απ' δαγκώνει τη γλώσσα, μην τη δαγκώνεις όμως, γιατί έτσι είναι. Όποιος έχει Θεό στον ουρανό, έχει και στη γη. Εγώ είμαι ο Θεός του ουρανού, εγώ είμαι και της γης. Δεν είναι άλλος. Μη ζητάτε πουθενά αλλού βοήθεια. Μη ζητάτε πουθενά αλλού να βρείτε τη λύση των προβλημάτων. Τώρα τι θέλει ο Θεός? Και φύλατε τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού, τας οποίες εγώ προστάζω εις εσύ. Εδώ στο ζήτημα αυτό, επειδή φανερώνονται πολλά δόγματα, δογματάκια, αιρέσεις, αιρεσούλες, εκκλησίες, εκκλησιούλες, έρχεται ο άλλος και λέει, μα πως θα βρω το σωστό και το ορθό? Μερικοί τα συμβιβάζουν και κάνουν εκείνο που κάνουν στις θεωρίες της επιστήμης. Παραδείγματος χάρη, άμα διαβάσετε ένα επιστημονικό βιβλίο, δηλαδή του πανεπιστημίου, και είναι χημεία, θα σου πει ότι το θηλυκό οξύ κατ' άλλους αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο, κατ' άλλους αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο. Η σελήνη κατά άλλους έγινε από τη γη, κατά άλλους έγινε από κάποιο άλλο πλανήτη. Κατά τη γνώμη άλλων εδώ δεν έχει τέτοια στο Ευαγγέλιο. Στο Ευαγγέλιο τέτοια δεν έχει.
Ξέρετε τι έχει, αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Δεν έχει τέτοια, κατάλλους. Κατάλλους πρέπει να λάβουμε το πνεύμα το Άγιο, κατάλλους δεν πρέπει να το λάβουμε. Τι πάει κατάλλους και κατάλλους. Ή είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Ή πρέπει ή δεν πρέπει. Μα η γνώμη των άλλων, ας τη γνώμη των άλλων, θα διαβάσει μέσα τι λέει. Θα μελετήσεις μέσα πως κάνανε οι πρώτοι Απόστολοι. Όχι, δεν είναι μόνο για αυτό το θέμα, για όλα. Δεν βρίσκω πουθενά το Ευαγγέλιο να είναι διφορούμενο. Πολλές φορές πολλοί πήγανε να μου το φέρουν διφορούμενο. Ναι, είναι και αυτό, αλλά είναι και εκείνο. Όχι, λέω. Όχι. Δεν είναι αυτό και εκείνο. Είναι αυτό. Μα δεν μπορεί να είναι και εκείνο και συγχρόνως εκείνο. Όχι. Εκεί που μιλάει γι' αυτό, μιλάει γι' αυτό. Όπου μιλάει, παραδείγματος χάρη, για την πνευματική μοιχεία, όταν οι Ισραηλίτες πηγαίνανε, παίρνανε τα είδωλα, λέει, εμιχεύσατε πνευματικός, μιλάει για την πνευματική μοιχεία. Και όπου μιλάει για την σαρδική, μιλάει για τη σαρδική. Θέλει να πει αυτό, θέλει και εκείνο. Όχι, δεν θέλει να πει αυτό και εκείνο. Ένα πράγμα θέλει να πει. Και δεν μπορεί ένα πράγμα το οποίο αφορά την αιωνιότητα και τη ζωή σου να σου δίνει ο γιατρός, παραδείγματος χάρη, ενώ πρόκειται για την υγεία σου, να σου δίνει διφορούμενες οδηγίες και δεν ξέρεις ποιο να πάρεις, τι τσούπε, κινίνο ή ασπιρίνη. Εννοεί και ρίζα κινίνο, λέει και ασπιρίνη. Μα δεν μπορεί τώρα να είναι και τα δύο. Λέει κινίνη ή λέει στρεπτομικίνη. Εννοεί και στρεπτομικίνη και κινίνη. Μα δεν μπορεί να τα εννοείται. Η κινίνη είναι για την ελονοσία και η στρεπτομικίνη είναι για τη φυματίωση. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν ένας γιατρός να παίζει με την υγεία σου με αυτόν τον τρόπο. Πώς μπορεί ο Χριστός να παίζει με την αιωνιότητα τη ζωή σου λέγοντας διφορούμενα πράγματα. Ή ακαταλαβίστηκα. Το Ευαγγέλιο είναι πολύ απλό. Και γράφει και στη γλώσσα την ελληνική και μάλιστα στην τελείως, αν επιτρέπετε να πούμε, μαλλιαρή της εποχής εκείνης, όπως τη λένε, την πιο, ας πούμε, απλοϊκή γλώσσα, γιατί να το καταλάβουν όλοι. Δεν υπάρχει διφορούμενο πράγμα. Τώρα αν μερικοί λένε ότι αυτό εγώ δεν το πιστεύω έτσι, ενώ είναι γραμμένο έτσι, δικαίωμά τους. Εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτούς, θα ακολουθήσω τι λέει ο Χριστός. Έρχεται λοιπόν και λέει, φύλατε τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερα. Αυτό είναι ας πούμε ο καημός του Θεού, που εμείς δεν το έχουμε πιάσει. Ο καημός του και ο ζήλος του είναι να κάνουμε αυτό που λέει. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Πιάνουμε μια εκκλησία, λέμε έχει το καταστατικό, έτσι γράφει, ας το καταστατικό, πέταξε το στα σκουπίδια. Έχει σκουπίδια, πήγαινε πάντο μέσα και βάλτο στον τενεκέ ή κάψε το με λίγο ινόπνευμα. Πάρε το Ευαγγέλιο και κοίτα τι λέει και ας τα καταστατικά. Δια να ευημερείς σύ και ίσου μετά σε και δια να μακροημερεύεις επί της γης την οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκε εις σε διαπαντός. Όχι έρχεσαι στον Χριστό και γίνεσαι χειρότερα από πριν. Ήρθε στον Χριστό, λέει, από τότε που ήρθε στον Χριστό, αρρώστησε, έπαθε τούτο, έπαθε εκείνο, έπαθε το άλλο, καταστράφηκε. Τι είναι, αυτό τι είναι που λες, αυτό είναι πράγματα που τα λέει το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο σημαίνει καλή αγγελία. Όταν έρχεσαι στον Χριστό και καταστρέφεσαι, ή σημαίνει ότι ήρθες υποκριτικά και μπήκες μέσα σαν υποκριτής και κάνεις αυτό, δεν λέμε ότι δεν θα έχεις ελαττώματα. Άλλο, τα ελαττώματα και αυτά μέσα στο Ευαγγέλιο είναι και τα σφάλματα και έρχεται εξομολόγηση. Λέμε, Κύριε, συγχώρεσέ με γιατί έχω αυτό την αδυναμία, έχω αυτό το αυτό, δεν μπορώ να κρατήσω τη γλώσσα μου, λέω πολλές φορές πολλά πράγματα που δεν πρέπουν και τα λοιπά. Αυτό ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά το να μην θέλεις να κάνεις αυτό που λέει ο Κύριος και να θέλεις να κάνεις το δικό σου, αυτό είναι η υπερηφανία. Δεν είναι η αδυναμία το να πράττεις άλλα από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό δεν είναι αδυναμία, αυτό είναι υπερηφάνεια. Αυτό είναι ιδιογνωμία. Και έπειτα έρχεται δεν ευημερεί. Και υπάρχουν χριστιανοί που έχουν, άμα τους κοιτάξεις, θα φύγεις από τον Χριστό. Άμα κοιτάξεις την ιστορία τους. Ήρθες στον Χριστό, έπαθε τούτο, έπαθε εκείνο, έπαθε εκείνο. Πάω, λες. Θεέ μου, να μην πάω εγώ αυτόν τον δρόμο που πάει. Δεν ξέρεις εσύ όμως γιατί το έπαθε.
Εάν το εξετάσεις θα δεις ότι ποτέ δεν υπήκουσε στο Λόγο του Θεού. Ποτέ δεν ήθελε να ακολουθήσει το Λόγο του Θεού. Για να έχει αυτό που λέει, για να ευημερήσει και η Ιησού. Και βλέπεις τα παιδιά του διασκορπισμένα, μία κόρη δυστυχισμένη, άλλη κόρη δυστυχισμένη, ο ξύλο από τον άντρα της, το άλλο πανάπηρο, το άλλο τούτο, το άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δυστυχία, αδελφοί μου αγαπητοί, γιατί δεν ακούμε το Λόγο του Θεού. Εγώ παρατηρώ τους αδελφούς οι οποίοι ξεκινήσανε ωραία στη ζωή τους και προχωρήσανε ωραία. Σας είπα, δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι. Μην το πούμε αυτό και φοβηθούμε διότι δεν είμαι τέλειος. Τέλειος θα γίνει σιγά σιγά. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις ανάποδα από τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να τραβάς αντίθετα από ό,τι θέλει ο Θεός. Πρέπει να το καταλάβεις και να επιστρέψεις. Και για να μακριομερεύεις επί της γης, την οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκε εις έδεια παντός. Διαβάστε το 41 μέχρι το 44. Τότε ο Μωυσής εξεχώρισε τρεις πόλεις εντέθεν το Ιορδάνο προς ανατολά Σιλίου, δια να φεύγει εκεί ο φωνεύς ως τις φωνεύσεις των πλησίων αυτού εξ Αγνίας, χωρίς να μισεί αυτόν πρώτερον, και φεύγουν εις μίαν τούτων των πόλεων να ζει. Την Βοσόρ εν τη Ερήμο, εν την παιδινή γη των Ρουβινιτών, και την Ραμόθ εν Γαλαάδ των Γαδιτών, και την Γολάν εν Βασάν των Μανασιτών. Παρακάτω, διάβασέ τον. Και ούτως είναι ο νόμος τον οποίον έθεσε ο Μωυσής ενώπιον των ιών Ισραήλ. Αυτά είναι εμαρτυρία και τα διατάγματα και εκκρίσεις τα οποία ελάλησε ο Μωυσής προς τους ιούς Ισραήλ αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου, εντεύθεν του Ιορδάνου εν τη Κοιλάδη κατέναντι του Βεθφεγόρ, εν τη γη του Σιών βασιλέως των Αμοραίων ως της κατόκη εν Εσεβών, τον οποίον επάταξε ο Μωυσής και οι ιοί Ισραήλ αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και εγκυρίευσαν την γη αυτού και την γη του Όγου βασιλέως της Βασάν, δύο βασιλέων των Αμοραίων ήτιν εσείς ανεντεύθεν του Ιορδάνου προς ανατολά Σιλίου, από της Αροήρ, της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών έως του όρου Σιών, το οποίο είναι το Αερμόν, και πάσαν την παιδινή εντεύθεν του Ιορδάνου προς ανατολάς, έως τις θαλάσσες της Πεδιάδος υποκάτω της Ασδόθ Φασγά. Ο Μωυσής έκαμε τρεις πόλεις καταφύγης για να καταφεύγουν εκεί αυτοί οι οποίοι λέει αμάρτησαν εξ Αγνίας, για να φεύγει εκεί ο φωνεύσης ως φωνεύσης των πλησίων αυτού εξ Αγνίας, χωρίς να μισεί αυτόν πρώτερον. Εδώ είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Κάνεις κάτι, δεν πρόκειται μόνο για το φόνο, κάνεις κάτι εξ Αγνίας, εξ αδυναμίες, από ας πούμε άθελά σου συμβαίνει αυτό. Εκεί έχει πόλεις καταφύγης, θα καταφύγεις στον Χριστό και θα σε συγχωρέσει. Εάν όμως κάνεις κάτι το οποίο κάνεις με υπερηφάνεια εναντίον του Θεού, δεν έχει πόλη καταφύγης. Σε τι να σε έρθει? Αφού πας ανάποδα, οι άνθρωποι οι οποίοι παραποιούν το Λόγο του Θεού, και προπαντός αυτοί οι οποίοι εκ προθέσεως το κάνουν αυτό, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι το βλέπουν και δεν το αλλάζουν γιατί το συμφέρον τους. Δεν πρόκειται να σωθούν. Δεν βρίσκουν ηλάζωμα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί, τι έσου κάνει ο Θεός. Σου λέει μετανόησε να σωθείς. Για τους ανθρώπους όμως οι οποίοι εξ αγνίας, εξ αδυναμίας, από άθελά τους πέφτουνε, σφάλουνε, κάνουνε αυτό, τότε για αυτούς υπάρχουν οι πόλεις της καταφυγής που είναι ο Χριστός. Διαβάζουμε τώρα από το ε κεφάλαιο, από το 1 ως το 7, μέχρι το 6. Και ελάλησε ο Μωυσής πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς, άκουε Ισραήλ τα διατάγματα και τας κρίσεις, τας οποίας εγώ λαλώ εις τα ότα ημών σήμερον, δια να μάθετε αυτάς και να προσέχετε να εκτελείτε αυτάς. Κύριος ο Θεός ημών έκαμε διαθήκη προς ημάς εν Χορήβ, δεν έκαμε την διαθήκη ταύτην ο Κύριος προς τους πατέρας ημών, αλλά προς ημάς, ημάς ή την εσπάντε σήμεθα εν ταύθα σήμερον ζώντες. Πρόσωπον προς πρόσωπον ελάλησε Κύριος με σάση στο όρος εκ μέσω του πυρός, εγώ δε στεκόμεν μεταξύ του Κυρίου και ημών κατ' εκείνων των καιρών, δια να σας φανερώσω τον λόγον του Κυρίου, διότι είστε πεφοβισμένοι εξαιτίας του πυρός και δεν ανέβητε εις το όρος λέγον. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου,
ώστε σε εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Και εκάλεσε ο Μωυσής πάντα το Ισραήλ και είπε προς αυτούς, άκουε Ισραήλ τα διατάγματα και τας κρίσεις, τας οποίας εγώ λαλώ εις τα ότα ημών σήμερον, για να μάθετε αυτάς και να προσέχετε να εκτελείτε αυτά. Να τα μάθετε και να προσέχετε να τα εκτελείτε. Ωραίο πράγμα είναι να εκτελείς το Ευαγγέλιο. Είσαι πανευτυχής. Πολλά πράγματα δεν τα εκτελούμε. Παραδείγματος χάρη, άμα μας στέξει κανένας, η καρδιά μας κλείνει και αντιπαθούμε και αυτό. Δεν είμαστε μέσα στο λόγο του Θεού, είμαστε έξω από το λόγο. Δεν το εκτελούμε. Ή προσπαθούμε όταν ο άλλος, ας πούμε, είναι κατώτερός μας, αντί να προλαβαίνουμε να τον ετοιμάμε, προλαβαίνουμε να παίρνουμε εμείς την τιμή. Δεν είναι στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό σας λέω, το Ευαγγέλιο είναι ωραίο, λεπτό. Είναι σαν το ρολόι, το οποίο έχει πάρα πολλά εξαρτήματα μέσα. Τα παλιά προπαντός ρολόγια, αλλά και τα σημερινά. Βέβαια δεν ξέρουμε από τα σημερινά πολλά πράγματα, τα ηλεκτρονικά δεν μπορούμε να περιγράψουμε. Αλλά από τα παλιά είχαν παλά, ροδούλες, τριχούλες, λατηριάκια. Όλα αυτά όμως συνέθεταν το ρολόι. Ένα ελετηριάκι άμα έλειπε, δεν δουλεύει το ρολόι. Σταματάει. Μία τρίχα να κοβότανε, σταματάει το ρολόι. Γι' αυτό σας λέω, το Ευαγγέλιο είναι ωραίο, λεπτό, όμορφο. Να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας. Να κοιτάξουμε, να διαβάζουμε κάθε μέρα, να μάθουμε. Και όποτε διαβάζουμε, βλέπουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε κάποια έλλειψη. Λέει αυτόν τον αδερφό, του μίλησα πολύ άσχημα, ας πούμε. Γιατί, επειδή δεν ξέρει πολλά γράμματα και εγώ ξέρω. Ή αυτό το παιδάκι, το οποίο είναι μικρότερο, του μίλησα πολύ άσχημα. Γιατί, επειδή αυτό είναι μικρότερο, εδώ έχει το λόγο του να προλαμβάνετε, να τιμάτε αλλήλους. Είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, τα λεπτά σημεία του λόγου του Θεού, τα οποία όταν τα εκτελούμε, να συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Μικρό πράγμα είναι. Τι αγαλίες θα αισθάνεσαι μετά? Το έχεις δοκιμάσει? Όταν συγχωράς τους εχθρούς σου, έχεις αγαλίες. Όταν κατηγοράς τους εχθρούς σου, αγριεύει η καρδιά σου. Η ψυχή σου. Γιατί δεν εκτελείς το λόγο του Θεού. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Ο Χριστός στη διαθήκη του δεν το θέλει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμη να το εκτελέσουμε, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε εμείς δύναμη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριος ο Θεός ημών έκαμε διαθήκη προς ημάς εν Χορήβ. Δεν έκαμε τη διαθήκη ταύτη ο Κύριος προς τους πατέρας ημών, αλλά προς ημάς. Ημάς ήτινε πάντες ήμετα εν ταύτα σήμερο ζώντες. Εμείς που είμαστε ζωντανοί, μας έκανε τη διαθήκη του ο Κύριος. Δεν την έκανε μόνο για τους πατέρες, δεν την έκανε στους πατέρες μας, την έκανε σε εμάς. Πρόσωπο προς πρόσωπο ελάλης ο Κύριος με εσάς εις το όρος εκ μέσου του πυράς. Εγώ εστεκόμην μεταξύ του Κυρίου και ημών και εκείνων των καιρών, για να σας φανερώσω τον λόγο του Κυρίου. Σήμερα στέκεται ανάμεσα στον πατέρα και σε εμάς ο Ιησούς Χριστός. Και εκείνος μας φανερώθηκε. Μας φανερώνει. Γιατί λέει στο πρώτο κεφάλαιο προς Εβραίους, ανοίξτε το να το δείτε, στο πρώτο κεφάλαιο και από την αρχή εκεί, για να πείσει τους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, λέει το εξής. Σελίδα 1059. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών για τον προφητό πολλάκι και πολυτρόπος εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας, ως εις όνα πάυγασμα της δόξης και χαρακτήρης της υποστάσεως αυτού, και βαστάζοντα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών. Ο Θεός μίλησε πολλές φορές, πολλάκις και πολυτρόπως, στους πατέρες μας. Πολλές φορές και πολυτρόπως, από μέσα από τη Βάτο, από το Πύρ, με τους προφήτες, με τους Αγίους κτλ. Σε εμάς όμως μίλησε με τον Υιόν του, όχι με πολλούς. Με έναν μίλησε σε εμάς. Με τον Υιόν του το μονογενή, τον Ιησού Χριστό, που είναι το απάβομα της δόξης του Πατρός. Έχουμε λοιπόν εμείς σοβαρούς λόγους να προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το οποίο μας λέει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έλαβε τώρα το λόγο από τον ουρανό και μας τον έφερε στη γη. Ενώ τότε ήταν εκ μέσου του πυρός και ήταν στεκόταν ο Μωυσής εκεί, και εγώ λέει στεκόμουν εκεί για να σας φανερώσω το λόγο, διότι ήσασταν πεφοβισμένοι εξαιτίας του πυρός και δεν ανεβήκατε και ακούσατε που είπε εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ως εξήγαγον εξής Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Και μετά τους μιλάει για την ειδωλολατρία,
Στο 11 τους μιλάει για το Σάββατο, το οποίο εμείς Σάββατο δεν έχουμε σήμερα στη Γενή Διαθήκη. Υπάρχουν οι Σαββατιστέ, οι οποίοι είναι σκέτος Ιουδαϊσμός. Δεν τα διαβάζω, γιατί διαβάζουμε κάθε Τρίτη, διαβάζουμε τα κεφάλαια εκείνα που ο Κύριος μας είπε για πολλά πράγματα και στο Ευαγγέλιο μέσα τα διαβάσουμε. Αλλά οι Σαββατιστέ είναι σκέτος Ιουδαϊσμός, εφαρμογή του Ιουδαϊσμού. Μη φας χοιρινό, μη φας κουνέλι, μη φας εκείνο, μην ντυθείς έτσι, μην ντυθείς αλλιώς. Όλα ό,τι λέει ο Ιουδαϊσμός τα εφαρμόζει. Εμείς σήμερα έχουμε τη μέρα του Κυρίου που είναι η Κυριακή, η πρώτη μέρα της εβδομάδας, κατά την οποία αναστήθηκε και ο Ιησούς Χριστός. Αφού τους λέει από το 11 μέχρι το 16 για το Σάββατο, γιατί δεν σας μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή, στο 16 τους λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς προσέταξε εισέ Κύριος ο Θεός σου, για να γίνεις μακροχρόνιος και να ευημερείς επί της γης την οποία δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου. Αυτή την εντολή την επαναλαμβάνει το Ευαγγέλιο και τη λέει τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας εν Κυρίω, διότι είναι τούτο γεγραμμένο τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Το τίμα και τον πατέρα και τη μητέρα το συνδέει με το να ακούς, να ακούετε τα τέκνα εις τους γονείς, για να είσαι ευημερήσεις και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Το μη φωνεύσεις, μη ηχεύσεις, μη γλέψεις, αυτά είναι στο 3 κεφάλαια τα οποία διαβάσαμε και διαβάζουμε κάθε Τρίτη. Μη επιθυμήσεις και τα λοιπά. Θέλω να δω ακόμη, αδελφοί μου αγαπητοί, από το 22 εδάφιο, για την παρουσία του Θεού. Υπάρχει κάτι σοβαρό εδώ πέρα, από το 22 εδάφιο μέχρι το 28. Για διάβασε το, αδελφέ Βασίλη, να δούμε κάτι. Ταύτα τα λόγια ελάλησε Κύριος προς πάσαν την συναγωγή σας εν το όρι και εκ μέσω του πυρός της νεφέλης και του γνώφου εν φωνή μεγάλη, και άλλο τι δεν επρόσθεσε, και έγραψεν αυτά επί δύο πλάκας λιθίνας και παρέδωκε να φτάσει σε μέ. Και αφού ακούσατε την φωνή εκ μέσω του σκότους και το όρος εκέε το με πυρ, τότε προσήλθετε προς εμέ πάντες οι αρχηγοί των φιλών σας και οι πρεσβύτεροί σας και ελέγετε. Ιδού Κύριος ο Θεός ημών έδειξεν εις ημάς την δόξαν αυτού και την μεγαλοσύνην αυτού, και ακούσαμε την φωνήν αυτού εκ μέσω του πυρός. Την ημέρα ταύτην είδαμεν ότι ο Θεός λαλεί μετά του ανθρώπου και ο άνθρωπος ζει. Τώρα λοιπόν δια τι να αποθάνομεν, επειδή το μέγα τούτο πυρ θέλει μας καταφάγει, εάν εμείς ακούσαμεν έτη την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών θέλομεν αποθάνει, διότι τις είναι εκ πάντων των θνητών, ως της ήκουσε την φωνή του ζώντος Θεού λαλούντος εκ μέσω του πυρός, καθώς ημείς και έζησε. Πρόσελθε σύ και άκουσον πάντα όσα είπε Κύριος ο Θεός ημών, και σύ είπε προς ημάς όσα είπε προς ε Κύριος ο Θεός ημών, και εμείς θέλομεν ακούσει και κάμει αυτά. Μάλιστα. Αφού ακούσατε, λέει στο 23, τη φωνή εκ μέσου του σκότους, τότε προσήλθατε προς εμέ πάντες οι αρχηγοί το φλοιό και είπατε, ιδού Κύριος ο Θεός ημών έδειξε εις ημάς τη δόξαν αυτού και τη μεγαλοσύνη αυτού, και ακούσαμε τη φωνή αυτού εκ μέσου του πυρός. Την ημέρα ταύτη είδαμε ότι ο Θεός λαλεί μετά του ανθρώπου. Α, εδώ είναι το μυστικό. Λαλεί. Και ο άνθρωπος ζει. Μπορεί να μιλήσει με τον Θεό. Μπορεί ο Θεός να μιλήσει στον άνθρωπο. Δεν είναι ένα κήρυγμα να κάνουμε και να φύγουμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε τον Θεό ότι μπορεί να μας μιλήσει, και εμείς να μιλήσουμε προς τον Θεό. Αυτή είναι η ζωντανή παρουσία του Θεού στην Εκκλησία και η ζωντανή σχέση του Θεού, του ανθρώπου του Θεού με τον Κύριο. Πολλά πράγματα στη ζωή μας γίνονται και δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε συμπτωματικά, έτσι δεν είναι? Προσεύχομαι για κάτι, λέω Κύριε σε παρακαλώ, πάμε, έρχεται και πεμπαίνει. Τι ήτανε, τύχη. Πολλές φορές θα το πεις σύμπτωση. Σου τυχαίνει όμως πάλι, ή το ίδιο ή κάτι άλλο. Και στο κάνει αυτό ο Θεός για να σου αποδείξει ότι δεν ήταν τυχερό. Αμήν.